Δόξον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σομφυδάτο δια του σταυρού σου πολίτευνος. Ον δωρεόν αξίως ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημενήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκρατε. Καλή συνεργασία με όλους τους αδερφούς. Καλή χάρη και αγάπη όπως πάντοτε, χωρίς καυγάδες και αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Να είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι, αν θέλουμε να ζήσουμε και καλύτερα. Και να κάνουμε αφήσουμε όλοι μας ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπούν. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν. Έλα ρε Σπύρο, πού είσαι ρε. Ήμουν να παίξω την πάλι. Παρακολουθώ το γλώσσο για τη Μαδρίτα, την καθηγούμενη της Ιεράς Μονής Παναγκράτου, γέροντα Εμπόρτια και μετά της θυμίας συνοδείας σας. Σεβαστοί ιερείς και εφημέροι των ενωριών της Άνδρου. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Θεοδός Σούλη. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Αθηνά Τσιτσονίου. Κύριε Αντιδήμαρχε, επικεφαλή της Μίζων Αντιπολίτευσης, κύριε Δημήτρη Λουτσάρη. Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Κύριοι Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων. Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Πρόεδροι των Συλλόγων και των Φορέων της Άνδρου. Αγαπητοί εργαζόμενοι του Επαρχείου και συνεργάτες, αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή γιορτινή συνάντηση του Επαρχείου μας. Σας ευχαριστώ που τιμήσατε το Επαρχείο και εμένα προσωπικά με την παρουσία σας. Σας μεταφέρω τις ευχές και τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη μας, κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου, και του χωρικού αντιπεριφερειάρχη κυρίου Γιώργου Λουταρίδη. Μονονότι θα το ήθελα, δεν έχω να σας κάνω κάποιον απολογισμό πεταγμένο, γιατί είναι λίγες μόλις ημέρες που έχω αναλάβει καθήκοντα. Όμως, η προθυμία, η διάθεση που ήδη επιδεικνύουν τα στελέχη του επαρχείου, προϊονίζει συντονισμό και γόνιμη συνεργασία, ξεκινώντας ήδη από μια εντατική ενημέρωσή μου. Με την καθοδήγηση και τη στήριξη του Περιφερειάρχη μας, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργου Λονταρίκη, θα κινηθούμε σε τομείς, όπως αναφέρω τυπικά, και με τυχαία σειρά, όπως το δικό δίκτυο, κοινωνική μέλημα, πολιτική προστασία, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, ο εθελοντισμός. Και όσο προχωράμε, θα εμπλουτίζουμε αυτό το πρόγραμμα με τη βοήθεια, συνεργασία και συντονισμό τόσο της περιφέρειας, του Δήμου, της τοπικής κοινωνίας και των διάφορων κοινωνικών φορέων. Σύλλογοι, σωματεία, εθελοντικές ομάδες και φορείς θα έχουν τη στήριξή μου. Είναι πυλώνες του πολιτισμού μας και θα είμαι δίπλα τους. Η οφειλόμενη σύγνοια στην επικοινωνία με τον Δήμαρχό μας, κύριο Θεοδόση Ζουζούδη, προϊονίζει στενή συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου και ανάπτυξη μιας κοινής ατζέντας προκειμένου να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια που θα χρειαστούν για εκτέλεση έργων, υποδομής και αναβάθμισης του νησιού μας. Θα δώσω μαζί με το παλέτο. Κάτι σημαντικό που αφορά το μουστάκιο πληροδότημα, ως μέλος της Τριμελούς Διακριτικής Επιτροπής, θα επιδιώξω με όλες μου τις δυνάμεις να επαναφέρω τις υποτροφίες σπουδών για τους νέους της Άνδρου. Όπως άλλωστε, αυτό ήταν και το όραμα του Ευεργέτη Πέτρου Μουστάκα, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, και σεβασμού στη μνήμη του και τη δική μας αγάπη για τα παιδιά μας.
Οι νέοι μας είναι το μέλλον μας. Πέρα και κάτι για το οποίο είχα ήδη δεσμευτεί και προεκλογικά. Εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς και τις οικογένειές σας να έχετε υγεία και επιτυχίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε συμπαιδικό επίπεδο, ό,τι καλύτερο για το 2024. Και κάτι τελευταίο, πέραν από έπαρχος, είμαι η Άννα για την Άνδρο, κοντά σας, κοντά στα προβλήματά σας, με όλες μου τις δυνάμεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς από τον Υπουργό, κύριο Γιάννη Μπρούτσι, τους βουλευτές Κυκλάδων, κύριο Φίλιππα Φόρτωμα, κυρία Κατερίνα Μονολιού, κύριο Μάρκο Καφούρο. Έρχονται υγεία, καλή χρονιά με υγεία. Και θα ήθελα επίσης να διαβάσω του αντιπεριφερειάρχη μας, κύριο Λουταρίτη, το χαιρετισμό. Θα βάλω τα γυαλιά μου, γιατί έχει εντυπωθεί με μικρά γράμματα. Δράτωνε ωστόσο της ευκαιρίας, μέσω της επικοινωνίας αυτής, να ευχαριστήσω κάθε ένα ξεχωριστά για τη σκληρή δουλειά σας, με την οποία ψηφάτε το εμπόδιο της υποστελέχωσης, γιατί ο σκοπός τον οποίο υπηρετούμε είναι να βρίσκουμε λύσεις για να παραδίδουμε έργα προς όφελος των νησιών μας, προς όφελος των συμπολιτών μας. Ήδη πραγματοποιούνται έργα βελτίωσης της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Άνδρου και πιο συγκεκριμένα εργασίες διαγραμμίσεων και θα ακολουθήσουν οι εργασίες τοποθέτησης στη θέων ασφαλείας. Φυσικά, μετά τη λήξη της δικαστικής διαμάχης, η οποία μας έδαινε τα χέρια, θα ξεκινήσουν άμεσα τα έργα ασφαλτοστρώσεων συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ, που θα επιτρέψουν και στην Άνδρο να αποκτήσει το επαρχιακό οδικό δίκτυο που της αξίζει. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο η Περιφερειακή Αρχή, όσο και εγώ προσωπικά, παραμένουμε δίπλα σας για την επίλυση όλων των προβλημάτων της Άνδρου. Με τις σκέψεις αυτές, σφίγγοντας το χέρι του καθενός σας ξεχωριστά, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους από καρδιάς καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, ευημερία, πρόοδο και αισιοδοξία. Άννα, σου εύχομαι και από εδώ καλορίζικη, καλή δύναμη και πρόοδο στο νέο σου καθήκον. Το 2024 να είναι έτος δημιουργίας και παραγωγικότητας για τον Νότιο Αιγαίο, για τις Κυκλάδες, για την Άνδρο, για τον καθένα μας ξεχωριστά. Με εκτίμηση Γιώργου Λονταρίτσης, χωρικός από την Περιφερειά της Κυκλάδας. Στο όνομα του Πατρός Αμήν και του Υιού που είναι η Άννα. Έλα Άννα. Η Άννα. Να δώσω συγχαρητήρια στην Άννα για την εκλογή της στη θέση της επάρχου στο νησί μας. Είναι μια θέση νευραλγική. Είναι μια θέση άκρως σημαντική και θεωρώ ότι άρα θα τα καταφέρει. Να είναι σίγουρη ότι θα έχει την αμέριστη βοήθεια τη δικιά μου, των συνεργατών μου στο Δήμο και όλου του Δήμου, όπως και εγώ είμαι σίγουρος θα έχω τη βοήθειά της, διότι μόνο με την συνεννόηση και με τη συνεργασία θα μπορέσουμε να πάμε το νησί μας ένα βήμα παραπάνω. Άννα, να είσαι σίγουρη ότι θα είναι δίπλα σου. Και είμαι σίγουρος ότι ό,τι χρειαστώ και εσύ θα είσαι δίπλα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστήρια και πάλι. Συζυγός.